απεικόνηση F από ένα διαστηματικό χώρο V1 σε έναν άλλο. Πώς βρίσκουμε τον πίνακα αυτής της γραμμικής απεικόνησης? Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βρούμε μια διατεταγμένη βάση α1, α2, α3, διατεταγμένη βάση του χώρου V1. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκουμε μια βάση του χώρου V1 και τα βάζουμε σε μια σειρά χωρίς να την αλλάξουμε. Το δεύτερο είναι μια διατεταγμένη βάση β1, β2, β3 του δευτέρου. Η πρώτη λοιπόν είναι μια βάση την οποία διατάσσουμε, μια βάση του πρώτου χώρου, και η δεύτερη είναι μια βάση του δευτέρου χώρου. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Το δεύτερο είναι το εξής. Παίρνουμε το αε, που είναι το πρώτο διάνυσμα της πρώτης βάσης, και βρίσκουμε την εικόνα του. Αφού αυτό το διάνυσμα είναι μέσα στο δεύτερο χώρο, θα γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός αυτών των διανυσμάτων. Τα γράφουμε και με τη σειρά αυτή, γι' αυτό μιλάμε για διατεταγμένη βάση, και θα έχουν κάποιες συντελεστές, και μάλιστα θα είναι μοναδικός ο τρόπος, λάμδα 1, β1, συν λάμδα 1, β2, συν και τα λοιπά, συν λάμδα 1, β2. Μετά συνεχίζει. Παίρνουμε το δεύτερο διάνυσμα της πρώτης βάσης. Έφτω α1, πίσω ξανά. 2, 1, β1, συν λάμδα 2, β2. Συνεχίζοντας, θα τελειώσουμε με το τελευταίο διάνυσμα της πρώτης βάσης, F του α1, λάμδα 1, β1, συν λάμδα 2, β1. Για να βρούμε τώρα τον πίνακα της γραμμικής απεικόνησης, αυτό που κάνουμε είναι ότι θεωρούμε μόνο τους συντελεστές, ξεχνάμε ξεχνικά τα διανύσματα, και ο πίνακας έχει ως πρώτη γραμμή, ως πρώτη στήλη, τους συντελεστές, τη στήλη των συντελεστών του πρώτου διανύσματος. Προσέξτε, εδώ είναι η γραμμή, αλλά θα το βάλουμε ως στήλη. λάμδα 1, λάμδα 1, 2, λάμδα 1, 2. Και το εξής, τελευταία στήλη, βάζουμε την γραμμή των συντελεστών του διανύσματος α, μη. Παίρνουμε λοιπόν μη 1, λάμδα μη 2, λάμδα μη. Αυτός είναι ο πίνακας. Είναι ένας πίνακας μη επί μη, με συντελεστές από τους συντελεστές του διανυσματικού χώρου, πάνω στο οποίο είναι και οι δύο, και αντανακλά όλες, όπως θα δούμε, τις ιδιότητες της γραμμικής απεικόνησης. Ένα ακόμα σχόλιο είναι ότι για να βρούμε αυτόν τον πίνακα πρέπει να επιλέξουμε οπωσδήποτε δύο βάσεις. Μία βάση για τον πρώτο χώρο και μία βάση για τον δεύτερο χώρο. Φανταστείτε ότι ένας πίνακας είναι μία στιγμιαία φωτογραφία, αλλά πάρα πολύ καλή φωτογραφία, μιας γραμμικής απεικόνησης. Αυτό σημαίνει ότι το ερώτημα που μπαίνει είναι, αν μας δώσουν τον πίνακα, πώς θα βρούμε τη γραμμική απεικόνηση. Αλλά αυτό θα το δούμε σε άλλη λέξη.